Σε εορταστικό κλίμα μπαίνει η αγορά της Λάρισας, καθώς την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και η Μεγάλη Εβδομάδα παραπέμπει παραδοσιακά σε έξαρση της κατανάλωσης. Ο εμπορικός κόσμος της Λάρισας ελπίζει ότι θα είναι πιο έντονη η κινητικότητα στα καταστήματα εν ώψη Πάσχα, καθώς και σε αύξηση τζίρου. Και το ΒΕΟΝ ξεκινάμε με ανοιχτά καταστήματα 11-4, προτινόμενο ωράριο, και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη πρωί απόγευμα, την Παρασκευή από τη 1 μέχρι τις 7 και το Σάββατο μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αναμένεται να ξυπνήσει η αγορά. Ευελπιστούμε να ξυπνήσει η αγορά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, είναι και μέσα του μήνα το Πάσχα. Σίγουρα μια κίνηση πιστεύουμε ότι θα γίνει. Δεν θα λύσει τα προβλήματα αυτή η όποια κίνηση. Τα έχουν πει πάρα πολλές φορές. Ούτε μια εβδομάδα και ούτε ένας μήνας. Αυτό που θέλουμε είναι σταθερότητα. Σταθερότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά για πολλούς και διάφορους λόγους. Και εμείς αγωνιζόμαστε με νίκια και μετά για να σταθούμε ζωντανοί. Η εμπειρία μέχρι στιγμής από τον ΕΦΚΑ ποια είναι? Σίγουρα με τον ΕΦΚΑ υπήρξαν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά στα ειδοποιητήρια. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το 80 με 85% πληρώνουν χαμηλότερες εισφορές. Αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι σίγουρα οι συντάξεις θα είναι πολύ χαμηλότερες, γιατί έχουν αλλάξει οι συντελεστές αναπλήρωσης και πλέον υπολογίζεται η σύνταξη σε βάθος 30-35 ετίας που είναι ο καθένας ασφαλισμένος. Αναμένουμε να δούμε και την εισπραξιμότητα που θα έχει το νέο ταμείο, γιατί πρέπει να πούμε ότι η αρχιτεκτονική του βασίζεται στην διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, δηλαδή να είναι πιο πολύ ασφαλισμένη. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει, αναμένουμε τα επίσημα στοιχεία. Να θυμίσω ότι μόνο για το μήνα Ιανουάριο οι απαιτήσεις για να είναι βιώσιμο το σύστημα ήταν 270 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε πόσα έχουν εισπραχτεί. Σίγουρα είναι πιλωτικό. Αυτό το έχουν πει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί αν δεν πάει ο ΕΦΚΑ καλά, σημαίνει ότι το επόμενο ασφαλιστικό θα είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που ήδη έχουμε.